Πάμε σε μία άλλη πάρα πολύ ευχάριστη και αγαπημένη ηθοποιό, την Ελένη Φιλίνη, η οποία μας αποκαλύπτει γιατί δεν έκανε τελικά παιδί και ποια είναι η θέση της για τη συμμετοχή του Ντάνου στο τατουάζ. Πώς συνεχίζετε να είστε τόσο όμορφοι? Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Όταν είναι να πάω στη δουλειά μου, ετοιμάζομαι, βάφομαι. Όλη μέρα είμαι... ούτε δεν βάφομαι, δεν είμαι με φόρμες, με αυτά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, με τα ζώα μου, με... Δεν είμαι γυναίκα δηλαδή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα κάτσει να καθρέφτει, θα φτιαχτεί, θα πει όχι, θέλω να κάνω εκείνο, εκείνο, το άλλο, να ασχολείται με αυτό. Οπότε δεν ήμουνα. Και όταν ξεκίνησα μάλιστα, τότε σκηνοθέτησε ο Καραγιάννης μου, είπε να αλλάξω τη μύτη μου, ξέρεις. Λέω εγώ, δεν, άμα ήθελα να είμαι, να είμαι, ξέρεις, μια κούκλα, σε εισαγωγικά, ξέρεις, θα είμαι ένα μοντέλο, δεν θα γινόμουν ηθοποιός. Σας έχει τύχει ποτέ κάτι περίεργο, κάποια ανήθικη πρόταση? Τι ανήθικη πρόταση, τώρα έγινε της μόδας ξαφνικά ανήθικη πρόταση. Σιγά. Δεν νομίζω ότι το θεωρώ λίγο, το έχουν παρακάνει τελευταία. Είχαν τα φλερτ, πάντα υπήρχαν και οι προτάσεις, πάντα υπήρχαν και ο κάθε άνθρωπος, νομίζω το έχει δείξει και η πορεία του καθενός, διαλέγει το δρόμο. Τη μοναξιά τη φοβάστε? Τη λατρεύω. Ίσα-ίσα έχω γράψει και γι' αυτό. Πιο καλή μου φίλη. Τη λατρεύω. Η μόνη δεν είμαι ποτέ. Ψάχνω στιγμές να είμαι μόνη. Να σου δείξω εγώ χιλιάδες παντρεμένους και παντρεμένες που είναι εντελώς μόνοι. Εγώ δεν είμαι καθόλου μόνη, λοιπόν. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Βλέπετε αυτό συχνά? Γιατί αυτοί που υποτίθεται ότι δεν είναι μόνοι είναι συμβιβασμένοι. Εγώ δεν συμβιβάζομαι, αγάπη μου. Επομένως είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω νιώσει σε σχέση και αισθανόμουν μόνη. Και είναι φορές που είσαι μόνη και δεν αισθάνεσαι καθόλου μόνη. Δηλαδή δεν είναι μπαμπούλα η μοναξιά, είναι φίλη, είναι υπέροχο πράγμα, είναι γλυκό. Ο λόγος ίσως που δεν κάνατε κάποιο γάμο ήταν αυτό, το ότι δεν μπορείτε να συμβιβαστείτε? Είμαι λίγο, ναι, δύσκολο παιδί. Ωστόσο κάποιο παιδάκι ίσως να μπορούσατε να... Άμα ήθελα θα το είχα κάνει. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο και ειδικά σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα έφερα έναν άνθρωπο αβασάνιστα. Θα έπρεπε να αφιερωθώ σε αυτό. Και αυτό είναι ένα γενιέσαι, πιστεύω, με αυτό. Ίσως δεν το είχα εγώ. Αλλά για να έκανα ένα παιδί, για να κάνω ένα παιδί, γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που λένε πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδί. Πρέπει, καταλαβαίνεις, πρέπει. Όχι θέλω, μου βγαίνει από... είναι εσωτερική ανάγκη ύπαρξης. Εγώ θα έκανα κάτι που είναι εσωτερική ανάγκη ύπαρξης. Σας πλησιάζουν μικρότεροι άντρες ηλικιακά? Ναι, γιατί όχι. Δεν στέκομαι σε αυτό. Δεν κοιτάω ποτέ την ταυτότητα στους ανθρώπους. Θα μπαίνατε σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας? Αν πίστευα ότι άξιζε τον κόπο, ναι. Είστε πάντα έτσι τόσο χαμογελαστοί και χαρούμενοι, ή υπάρχει κάτι που μπορεί να σας κάνει να δακρύσετε, να στεναχωρηθείτε? Πάρα πολλά πράγματα με κάνουν να δακρύσω και να στεναχωρηθώ. Εγώ μπορώ να κλάψω με μια ταινία, με κάτι που διάβασα στην εφημερίδα. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει για τη συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στο τατουάζ. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν παίξει και έχουν άντρες, γυναίκες, αλλά εξυπηρετητές από το πουθενά. Έχουν συμμετάσχει στο θέατρο, στην τηλεόραση, σε κινηματογράφο, χωρίς να είναι ηθοποιοί. Γιατί ενοχληθήκαν σήμερα με τον Ντάνο? Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που ήταν τελείως άσχετοι. Αυτός είναι πιο σχετικός, σου είπα. Είναι συμπαθής. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το επεισόδιο του Μάνου Παπαγιάννη με την Σοφία Παυλίδου στο θέατρο. Αν σας συνέβαινε κάτι παρόμοιο, πώς αντιδρούσατε? Μου είχε συμβεί πολύ παλιά. Αγρίεψα πολύ εγώ. Αν κάτι μπορεί να σε προσβάλλει, να σε στη δουλειά σου επάνω, μπορεί να αγρίεψεις. Φυσικό είναι να αγρίεψεις.